Να βρούμε τον κύριο Γαβριήλ Χαρίτο, που είναι ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ, στο πρόγραμμα Μεσογείου, διδάσκων ιστορία των πολιτικών σχέσεων Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και στο Ισραηλινό Πανεπιστήμιο Μπεγκουριών. Τι να πούμε για το βιογραφικό σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ. Και να πάρουμε τη δική σας άποψη για όλα όσα συμβαίνουν εκεί, με την υφαλαιότητα που σας διακρίνει και όταν αρθρογραφείτε μεταξύ άλλων στην εφημερίδα Τα Νέα. Καλημέρα. Χαίρετε από την Ιερουσαλήμ και στους τηλεθεατές που είναι Εβραίοι, να ευχηθώ μια καλή χρονιά. Σήμερα είναι η πρωτοχρονιά. Αυτά που συμβαίνουν στο Ιράν δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνουν. Έχουμε δει εξεγέρσεις αυτής της μορφής για άλλους λόγους και το 2009 και το 2019. Το 2009 ήταν για τις κατηγορίες για βία και νοθεία στις βουλευτικές εκλογές, για την ανάδειξη της Ματσλής. Το 2019 ήταν για την άνοδο των τιμών των καυσίμων. Αλλά έχουμε και διάφορες άλλες εξεγέρσεις από το 2009 έως και τώρα και σε τοπικό επίπεδο. Να υπενθυμίσω εξεγέρσεις που έγιναν και δεν θα το πούμε εξεγέρσεις, αλλά διαμαρτυρίες εκτεταμένες, αλλά σε τοπικό επίπεδο, που είχαν και θρησκευτικό και μειονοτικό χαρακτήρα. Ποιος ο λόγος που σας τα λέω αυτά? Το Ιράν, το καθεστώς από το 1979 έως και τώρα, και κυρίως από το 2009 έως και σήμερα, είναι εκπαιδευμένο στο να αντιμετωπίζει αυτές τις καταστάσεις. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνουν αυτά που βλέπουμε. Που σημαίνει ότι έχουν πάρει πλέον το know-how για το πώς θα ελέγχουν τον κόσμο όταν βγαίνει έξω στον δρόμο για να διαδηλώσει. Είναι ενδεικτικό ότι το 2009 είχαν αργήσει πάρα πολύ να διακόψουν τα μέσα της κοινωνικής δικτύωσης και το ίντερνετ. Υπενθυμίζω ότι το 2009 είχε συμπέσει και με την Αραβική Άνοιξη, που και πάλι εκεί το ίντερνετ είχε φανεί ποια είναι η αξία του σε αυτές τις καταστάσεις. Τώρα, μόλις άρχισαν οι εξεγέρσεις, ύστερα από την είδηση του θανάτου της άτυχης κοπέλας, έκοψαν και το WhatsApp και το Instagram, και γενικά με το ίντερνετ είναι σε μία σχέση το Ιράν όχι φιλική. Αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι το εξής, που έχει πολύ ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι επισήμως δεν έχουμε μία εικόνα για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη χώρα. Έχουμε ό,τι μεταδίδουν οι ειδήσεις από τα κρατικά μέσα. Βεβαίως μπορούμε να καταλάβουμε το τι συμβαίνει από τις κρατικές ειδήσεις. Τι θέλω να πω. Πριν από δύο ημέρες, η αγγλόφωνη εφημερίδα, η Tehran Times, είχε πει ότι έγιναν διαδηλώσεις προς υποστήριξη του καθεστώτος, δηλαδή υπέρ της προάσπισης των αρχών του Κορανίου και του Ισλάμ στην κοινωνία, σε συγκεκριμένες πόλεις και περιοχές. Αυτό σημαίνει τι? Ότι επρόκειτο για αντιδιαδηλώσεις. Σωστά, ναι, έχει καταγραφεί αυτό, βεβαίως. Ναι, και αυτό που συνέβη χθες έχει μεγάλη σημασία. Εμφάνισαν τα κρατικά μέσα μία αυθόρμητη διαδήλωση που γέμισε το κέντρο της Τεχεράνης από την πλατεία της Επανάστασης σε μία μεγάλη λεωφόρο. Θεωρήθηκε, εμφανίστηκε ως αυθόρμητη εκδήλωση υπέρ του καθεστώτος, και τελείως αυθόρμητα εμφανίστηκε ο αρχηγός των φρουρών της Επανάστασης και ο αρχηγός της αστυνομίας, ξανά αυθόρμητα, όπως αντιλαμβάνεστε, για να πει αυτά που θέλει να ακουστεί, αυτά που θέλει το καθεστώς να πει, και επιθυμήθηκε από τους
από τους παρεμπισκομένους. Από τι λένε δηλαδή ουσιαστικά αυτοί, ότι και αυτοί οι οποίοι κάνουν τις διαδηλώσεις προέρχονται, έχουν να κάνουν με το πολιτικό κομμάτι, το αντιπολιτευτικό, και ότι έχουν βρει ως αφορμή τον αθάνατο, τον μαρτυρικό της Ασμανή, και στην πραγματικότητα είναι αντιπολιτευτικές διαδηλώσεις, τις οποίες υπάρχει αποφασιστική απάντηση και σίγουρα ένα πολύ μεγάλο πλήθος κόσμου που διαδηλώνει υπέρ του καθεστώτος. Αυτή είναι η εικόνα που παρουσιάζουν, δηλαδή καταλαβαίνουμε, η επίσημη θέση και τα κρατικά μέσα. Τα κρατικά μέσα τι κάνουν. Ονοματίζουν τους διαδηλωτές ως αναρχικούς, ότι είναι κατά του Ισλάμ, είναι κατά της σεμνότητας της εμφάνισης των γυναικών, και ότι εισάγουν νέα ήθη τα οποία είναι καταστροφικά για την κοινωνία. Αυτό λένε τα μέσα τους, του καθεστώτος. Επίσης, θεωρούν ότι οι διαδηλώσεις υποκινούνται από το εξωτερικό, από το Ισραήλ, από την Αμερική, από τη Δύση. Χθες είχε καλέσει το Υπουργείο Εξωτερικών στην Τεχεράνη σε επεξηγήσεις. Είχε ζητήσει από τον πρέσβη της Βρετανίας και της Νορβηγίας για τον πρώτο, επειδή το BBC και στην αγγλική αλλά και στην περσική γλώσσα παρουσιάζουν εικόνες όπως αυτές που είδαμε πριν από λίγο. Επίσης, η Νορβηγία είναι μια χώρα που φιλοξενεί μια μη κυβερνητική οργάνωση αντικαθεστωτική, που στην ουσία είναι το μόνο κανάλι που μπορούμε να μάθουμε για το τι συμβαίνει στο Ιράν. Και έτσι λοιπόν οι δύο αυτές χώρες έχουν θεωρηθεί ότι υποκινούν αυτές τις διαδηλώσεις, και να μην ξεχνάμε το γεγονός ότι είναι σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση του Ιράν με τη Δύση και με την Αμερική για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Όταν συμβαίνει λοιπόν αυτό το τεράστιο κεφάλαιο, το οποίο θα μας αναλύσετε εννοείται, καταλαβαίνουμε πόσο, δεν θέλουμε να πούμε, χαμένες μπορεί να είναι αυτές οι αντιδράσεις μέσα στη μεγάλη γεωπολιτική εικόνα, για την εικόνα της εξωτερικής πολιτικής, για των σχέσεων που υπάρχουν και των εξαρτήσεων που υπάρχουν. Αντιλαμβανόμαστε ότι τέτοιες αντιδράσεις και με το know-how που είπατε ότι δυστυχώς έχει αποκτήσει το καθεστώς, θα καταπνιγούν από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή, είναι εξαιρετικά πιθανό να θεωρήσει κάποιος ότι αυτές οι καταστάσεις μπορούν να οδηγήσουν αυτή τη στιγμή τουλάχιστον σε ανατροπή του θεοκρατικού καθεστώτος. Αυτό αντιλαμβάνομαι από αυτά που μας λέτε. Θα ήθελα να σας πω ότι μπορεί να υπήρξαν και άλλες κοπέλες που όχι που πέθαναν, αλλά που τιμωρήθηκαν επειδή το χιτζάμπ δεν ήταν σωστά βαλμένο. Εννοείται ότι το Ιράν είναι στριμωγμένο από τη Δύση σε ό,τι αφορά τα πυρηνικά του, αλλά είναι στριμωγμένο και σε ό,τι αφορά τις οικονομικές κυρώσεις που υφίσταται εδώ και χρόνια από τη Δύση και από την Αμερική, και έρχεται και αυτό το γεγονός να πυροδοτήσει άλλες αντιδράσεις. Εγώ θεωρώ, για να είμαστε και αντικειμενικοί, ότι ναι μεν το καθεστώς δεν μπορεί, φαίνεται, να επικοινωνήσει αυτά που θέλει να επικοινωνήσει σε μία μερίδα νέου κόσμου, το οποίο δεν είναι μόνο σημερινό, είναι εδώ και χρόνια. Από την άλλη, υφίσταται και πιέσεις από το εξωτερικό, και οι παράγοντες που θέλουν το Ιράν να έχει μία συμπεριφορά α ή β, επιτείνουν την ένταση σε επικοινωνιακό επίπεδο. Να σας αναφέρω ένα μόνο που είναι και πολύ πρωτότυπο. Το State Department, ο Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, πριν από 2 ημέρες είχε δηλώσει ότι δεν θα πρέπει ο λαός του Ιράν να είναι στο σκοτάδι και να μην έχει, να μην έχει διαδίκτυο. Αμέσως ανταποκρίθηκε η αμερικανική εταιρεία Starlink, που παρέχει διαδίκτυο από δορυφόρους, να μπορέσουν οι Ιρανοί να έχουν ίντερνετ, κάτι το οποίο θα βοηθήσει πολύ τους διαδηλωτές. Μόνο και μόνο η δήλωση, που δεν ξέρουμε κατά πόσο θα γίνει εφικτή αυτή η νέα πραγματικότητα, μας δείχνει ότι το επικοινωνιακό επίπεδο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι αυτή που μπορεί να δώσει μια συνέχεια σε αυτήν την εξέγερση, που είναι εξέγερση, μιας και το παραδέχονται πλέον και τα μέσα του κράτους. Και το κλειδί για την συνέχιση και για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση είναι στο διαδίκτυο, στην πρόσβαση του διαδικτύου, αλλά σε παρασκηνιακό επίπεδο, σε ποιο επίπεδο θα βρίσκονται οι συνεννοήσεις ανάμεσα στην Αμερική και το Ιράν. Να υπενθυμίσουμε και το ρόλο της Γαλλίας που παίζει έναν ενδιάμεσο ρόλο, μάλιστα, πιο ήπιο όταν μιλάει το Ιράν προς τη Δύση και αντιστρόφως, και όλα αυτά μέσα στο φόντο αυτής της έντασης της κοινωνικής στο εσωτερικό της χώρας. Το Ιράν ζει πολύ σημαντικές στιγμές. Έχουμε να κάνουμε με ένα καθεστώς που ξέρει πώς να διαχειριστεί την εσωτερική κοινή γνώμη, πότε να πει ότι, ξέρετε, εδώ αμφισβητούν την εθνική μας ιστορία, αξιοπρέπεια κλπ. Και από την άλλη ελέγχει το... Βεβαίως, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το καθεστώς έχει κρατηθεί από το 1979 έως και τώρα. Λοιπόν, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά από την Τεχεράνη, από την κυβέρνηση, ότι όχι όλες οι κοπέλες του Ιράν θα φοράνε το χιτζάμπ όπως πρέπει, ότι κάποιοι θα πίνουν και μια μπύρα ή ένα κρασί στα κρυφά. Φαίνεται ότι έχουν καταλάβει πώς να διαχειρίζονται το λαό. Θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί πραγματικά θα χρειαστεί να ξαναέχουμε τη βοήθειά σας και την ανάλυση σας, κύριε Χαρίτη, γιατί προφανώς δεν θα τελειώσει πάρα πολύ εύκολα όλη αυτή η διαδικασία. Γιατί πραγματικά το καθεστώς, όπως μας είπατε, έχει βρει πλέον τα κουμπιά και ξέρει πώς να ελιχθεί και μέσα από αυτή την κατάσταση. Αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι άμεσα, μέσα στις επόμενες ώρες, θα δούμε να αναστρέφεται αυτό το κλίμα. Θα είναι καταστροφικό για οποιαδήποτε έτσι. Για οποιαδήποτε προσπάθεια αντίδρασης. Συνεπώς, θα μας επιτρέψετε να σας ξαναβρούμε. Ευχαριστώ θερμά για την εξαιρετική ανάλυση σας, κύριε Χαρίτη. Μας βάλατε σε ένα πολύ λογικό πλαίσιο να καταλάβουμε, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται.